Το Εργατικό Κέντρο Γιαννίνων, στεκόμαστε δίπλα σας, στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα σας ανεπιφύλακτα, αυτόν τον αγώνα που κάνετε για να μείνετε στο βιό σας, στα χωράφια, για να μπορέσετε να ζήσετε με αξιοπρέπεια τις οικογένειές σας. Όλους εσάς που η κυβέρνηση σας θεωρεί υποκινητές, εμείς λέμε ένα πράγμα, δεν υποκινείστε από κανέναν. Υποκινητής των αγώνων σας είναι τα προβλήματά σας. Υποκινητής των αγώνων σας είναι το ότι η κυβέρνηση έχει επιλέξει στρατηγικά να μην δώσει λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και λέμε στρατηγικά, συνάδελφοι, γιατί οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2023-2027 είναι αυτή που αφαίρεσε 250 εκατομμύρια ευρώ από τη βασική ενίσχυση φέτος. Είναι η ίδια στρατηγική η οποία κατευθύνει τα τεράστια ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κλειδούμε εμείς και τα παιδιά μας να πληρώσουμε στους μονοπωλιακούς ομίλους της ενέργειας, της πράσινης μετάβασης, της ενέργειας που από το 2020 η τιμή της κιλοβατόρας έχει τριπλασιαστεί. Ναι, δεν έχουν λεφτά για αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Την ίδια στιγμή όμως οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Δεν έχουν λεφτά για τους αγρότες. Την ίδια στιγμή όμως 140 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο φέτος είχαν 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Την ίδια στιγμή οι τράπεζες που παίρνουν τα σπίτια μας φέτος παρουσίασαν κέρδη πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Την ίδια στιγμή έχουν αυξήσει τη φορολογία στο λαό πάνω από 6 δισεκατομμύρια σε σχέση με πέρυσι που θα πληρώσουμε εμείς. Είναι πολλά λοιπόν τα προβλήματα που μας ενώνουν, τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους μικροεπαγγελματίες. Γι' αυτό εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, να είμαστε δίπλα. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει επιλέξει την οδό της καταστολής. Και αυτό θα εξακολουθήσει να κάνει και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτή είναι η κατεύθυνση, συνάδελφοι. Αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσουν και είναι μια πολιτική που όλα τα κόμματα στρατηγικά τα τελευταία χρόνια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παρά τα μεγάλα λόγια αυτήν την πολιτική ακολουθήσαν. Δηλαδή την πολιτική του να ξεκληριστεί η μικρομεσαία αγροτιά και η κτηνοτροφία. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι σήμερα έρχεται η Δοδόνη να μειώσει την τιμή στο γάλα, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν τριπλασιάσει τις εξαγωγές. Η τιμή μειώνεται στους κτηνοτρόφους, όμως στα ράφια το τυρί αυξάνεται και το γάλα για το λαό που δεν μπορεί να το πλησιάσει. Γιατί αυτή είναι η πολιτική τους. Είναι η πολιτική της λεγόμενης εξωστρέφειας. Δεν θα πουληθούν εδώ τα προϊόντα, θα πουληθούν σε άλλες χώρες που έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν και εμείς εδώ θα τρώμε λευκό τυρί με 5 ευρώ το κιλό ανεξάρτητα από πού θα είναι και τι προέλευσης. Εμείς λοιπόν, συνάδελφοι, σας καλούμε να συνεχίσετε τον αγώνα. Θα είμαστε δίπλα. Πρέπει να ξέρουμε, ιδιαίτερα τα νέα παιδιά, οι νέοι αγρότες, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος. Πραγματικός αντίπαλος λοιπόν δεν είναι ούτε ένας υπουργός, ούτε μια κακή κυβέρνηση. Είναι το κράτος του κεφαλαίου που θεωρεί εχθρό τον αγρότη που διεκδικεί, που θεωρεί εχθρό τον εργάτη που διεκδικεί. Είναι αυτό το κράτος που φέτος έδωσε 7 δισεκατομμύρια ευρώ να αγοράσουν πολεμικό υλικό για να το στείλουν στην Παλαιστίνη, να το στείλουν στην Ερυθρά Θάλασσα, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των εφοπλιστών, λεφτά που τα πληρώνουμε εμείς την ίδια στιγμή που τα νοσοκομεία ρημάζουν, την ίδια στιγμή που τα πανεπιστήμια τα ιδιωτικοποιούν, την ίδια στιγμή που θα πρέπει να βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάζουμε τα παιδιά μας. 120.000 ευρώ θα κοστίζει ο γιατρός. Αλήθεια, ποιος από εμάς θα μπορέσει να σπουδάσει παιδί? Ποιος από εμάς θα μπορέσει να πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο? Είναι λοιπόν συνολικότερα τα προβλήματα, συνάδελφοι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο αντίπαλος είναι κοινός για όλους μας. Καλή δύναμη λοιπόν, καλή συνέχεια, μαχητικά, οργανωμένα, μαζικοποιούμε τους συλλόγους, τους αγροτικούς συλλόγους, τα σωματεία μας και δίνουμε τη μάχη από κοινού, γιατί κοινός είναι ο αντίπαλος. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.